καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγες μέρες στη Βαρκελόνη θα πραγματοποιηθεί η περίφημη έκθεση τεχνολογίας Mobile World Congress, στην οποία και θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες τεχνολογικές τάσεις. Μαζί μας η Νίκη Παπάζογλου. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Τέτα. Πράγματι, από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου θα δούμε στη Βαρκελόνη όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Στην έκθεση Mobile World Congress είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις παγκοσμίως για τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τηλεπικοινωνίες. Και οι κυριότερες τάσεις που θα μας απασχολήσουν είναι κυρίως τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, όπου θα δούμε πλέον από την υλοποίηση, από την σχεδίασή τους θα περάσουμε στην υλοποίησή τους και θα δούμε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν στο μέλλον για να διευκολύνουν τη ζωή μας, τη συνδεσιμότητά μας και την καθημερινότητά μας. Θα δούμε επίσης όλες τις εξελίξεις σε εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. Πράγματι, πριν από κάποια χρόνια είχαν παρουσιαστεί εκεί στην έκθεση οι μάσκες εικονικής πραγματικότητας, όπου μας σύστησαν πρώτη φορά να πράγματα που δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν στον κόσμο, σε αυτό που βλέπουμε, να προστίθενται. Τώρα πλέον θα διευρυνθούν τα όρια της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας και θα προσπαθήσουμε, νομίζω, οι τεχνολογικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να μας συστήσουν μάσκες οι οποίες θα είναι πιο οικονομικές, ώστε να είναι πιο προσβάσιμες στο κοινό. Επίσης, θα δούμε και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κάνει όλο και μεγαλύτερα βήματα τα τελευταία χρόνια για να διευκολύνει τη ζωή μας. Γίνεται λίγο κάτι σαν αποτεχνητή εφαρμοσμένη πλέον και σίγουρα θα μας απασχολήσει και το διαδίκτυο των πειραγμάτων, το οποίο επεκτείνεται και πρέπει πλέον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές που θα υπάρξουν στον πλανήτη για να μπορέσουμε να πάρουμε τα δεδομένα από αυτές και να είναι χρήσιμα και επεξεργάσιμα για να δούμε τι θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Τέλος, σίγουρα θα δούμε και τα νέα smartphones. Το S9 είναι ένα από τα μοντέλα που αναμένουμε με μεγάλη αγωνία τη Samsung, το Galaxy, να δούμε τελικά με όλη αυτή τη φημολογία το τι θα περιλαμβάνει, τι ισχύει και τι όχι. Νέα μοντέλα βέβαια θα δούμε και από την Nokia και από τη Motorola και από τη Sony και από τη Huawei. Οπότε το Insider θα είναι εκεί για να καλύψει όλα αυτά που προείπαμε και θα stay tuned για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.